την συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών, τον οποίο χαρακτήρισαν δίκαιο, εξέφρασαν τόσο ο βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και εκπρόσωποι των περιφερειακών δήμων του νομού μας, οι οποίοι παρευρέθηκαν εκεί για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες τους. Προφανώς όταν οι άνθρωποι βγαίνουν στον δρόμο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επαγγελματίες, διεκδικούν πολλά από αυτά που έχουν χάσει στα 3 χρόνια της λιτότητας και του μνημονίου και κυρίως τώρα τελευταία διεκδικούν την ίδια τους τη ζωή. Σε αυτή λοιπόν τη λογική και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή παλεύουν όχι για να ζήσουν καλά, αλλά παλεύουν για την επιβίωσή τους. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ζητάμε, να μιλάμε για φορολόγηση κοτετσιών και σταμνών. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Οι αγρότες δεν μπορούν να ξεπεράσουν την οικονομική δυσανεξία στην οποία βρίσκονται τα 3 τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Οικονομικών μέσα στη Βουλή λέει ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Είμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες των αγροτών, όπως ήμασταν και στο παρελθόν και στην τελευταία τους κινητοποίηση. Θεωρώ ότι οι αγρότες πρέπει να είναι στο δρόμο και να διεκδικήσουν αυτά που τους έχουν πάρει. Όχι αυτά που θα θέλανε να έχουν, αλλά να διεκδικήσουν αυτά που τους έχουν αφαιρεθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ούτε η φορολόγηση των αγρών, ούτε το κόψιμο των επιδοτήσεων, ούτε το σφάγιασμα των τιμών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα αγροτικά προϊόντα θα βοηθήσει την εθνική οικονομία. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε πρωτογενή τομέα παραγωγής, θα πρέπει να στηριχτούμε στην αγροτική παραγωγή, γιατί είναι αυτό που μπορεί να μας ξεκολλήσει από το τέλμα που βρισκόμαστε. Οι αγρότες δεν έρχονται εδώ να παλέψουν ούτε για τα αυτοκίνητά τους, ούτε για τα σπίτια τους. Έρχονται να παλέψουν για τα χωράφια τους, για τα ζώα που έχουν και εκτρέφουν και κυρίως, ξαναλέω, έρχονται να παλέψουν για τη ζωή τους. Η ανταπόκριση είναι μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε δηλώσει τη συμπαράστασή μας αλλά και τους αγώνες μας μαζί με την αγροτιά, διότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να ζήσει και να επιβιώσει αυτή την εποχή. Αυτή την κρίσιμη εποχή που οι παλινοδίες και οι αποφάσεις της Τρόικας, της κατοχικής Τρόικας, έχουν διαβρώσει τελείως πλέον τον πρωτογενή τομέα και οι αγρότες έχουν έρθει σε απόγνωση. Θα είμαστε κοντά τους, θα κάνουμε κοινούς αγώνες για να διώξουμε πλέον αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τα ελάχιστα. Ο Δήμαρχος Προσουτζάνης βρίσκεται εδώ μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακριβώς για να δείξει τη συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών, των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Θα έλεγα κυρίως, γιατί θέλω να σταθώ λίγο στη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, και θα έλεγα ότι η ιστορία μας έχει δείξει όταν η γη περνάει στα χέρια ολίγων, τότε έχουμε τις κοινωνικές εκρήξεις. Και η Οκτωβριανή Επανάσταση και η Γαλλική Επανάσταση και η στάση του Κιλελέρ έγιναν όταν η γη πέρασε στα χέρια λίγων. Σήμερα, με τον τρόπο που η πολιτεία συμπεριφέρεται απέναντι στους αγρότες, θα υποχρεώσει τους μικρούς να υποχρεωθούν να δώσουν τα χωράφια τους. Αν συμβεί αυτό λοιπόν και έχουμε τη συγκέντρωση των χωραφιών των αγροτεμαχίων σε λίγα χέρια, θα έχουμε κοινωνικές εκρήξεις. Θεωρώ ότι εάν υπήρχε μια επαγγελματική ομάδα η οποία είχε πληγεί λιγότερο τα τελευταία χρόνια, ήταν η επαγγελματική ομάδα των αγροτών. Τελευταία πιάσανε και αυτούς και νομίζω ότι οι εξελίξεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Συμμετέχουμε και εμείς ως Δήμος Νευροκοπείου και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι εκφράζουν, ας μην γελιόμαστε, το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Άρα αυτό το πρόβλημα δεν είναι ένα αγροτικό εκνοτροφικό πρόβλημα, είναι το πρόβλημα σχεδόν όλης της Ελλάδος. Αυτό που με θλίβει απλά σε αυτές τις εκδηλώσεις πάντοτε είναι ότι βλέπουμε τις περισσότερες φορές τα ίδια πρόσωπα και αντί να παίρνουμε εμείς που καθόμαστε στον καναπέ το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων και να συμμετέχουμε πιο μαζικά σε αυτές τις κινητοποιήσεις, παίρνουμε το παράδειγμα των άλλων που κάθονται στον καναπέ και είναι πάντοτε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Πρέπει να συσπηρωθούμε, να ενωθούμε όλοι μαζί και λέω να ενωθούμε γιατί οι περισσότεροι από εμάς καταγόμαστε από αγροτικές οικογένειες ή είμαστε και οι ίδιοι αγρότες και να αντισταθούμε σε αυτά τα αντιλαϊκά όντως μέτρα που εφαρμόζουν εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα μας, στα οποία δεν θέλω καν να αναφερθώ, κάθε μέρα τα ακούμε από τα κανάλια και μας έχουν γίνει εφιάλτης. Θέλει συσπήρωση, θέλει μαζικότητα. Ο στόχος μας είναι κοινός, είναι η επιβίωσή μας και η επιβίωση των οικογενειών και των παιδιών μας και πρέπει πάνω σε αυτό να εστιάσουμε όλοι και να πούμε ένα όχι, να σταματήσουν αυτά όλα τα μέτρα τα οποία πάνε να μας επιβάλλουν, γιατί όσο τα ανεχόμαστε τόσο θα συνεχίζουν να τα επιβάλλουν. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν ή για να καταλάβουν αυτοί ότι μπορούμε να τους απειλήσουμε είναι να αντισταθούμε. Δεν υπάρχει άλλη αντίδραση, παιδιά.